Την αισιοδοξία του για έξοδο της χώρας από τα μνημόνια εξέφρασε χθες από τα Χανιά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων με θέμα «Ενεργειακές κοινότητες και ενεργειακή πολιτική». Θεωρώ ότι θα υπάρξουν και οι τρεις προϋποθέσεις εξόδου: μια καλή ρύθμιση του χρέους, η ολοκλήρωση των προαποτιμένων και η πρόσβαση στις αγορές, που θεωρώ ότι θα έχει ενισχύσει το αυτό που θεωρούμε ως σημαντική προϋπόθεση, το απόθεμα. Παράλληλα, ο κ. Σταθάκης ανέλησε το σχέδιο της κυβέρνησης για τις ενεργειακές κοινότητες, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι ο νέος κύκλος επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να έχει επίκεντρο τις ενεργειακές κοινότητες. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι η πιο απλή μορφή που χρησιμοποιούμε, ενός δηλαδή αστικού συνεταιρισμού. Και η κεντρική τους ιδέα είναι να ανοίξουμε το χώρο παραγωγής ενέργειας στο σύνολο των καταναλωτών, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι μια πολυκατοικία, ένα χωριό, μια κοινότητα, ένας δήμος, μια περιφέρεια σε συνδυασμό με κάποιους άλλους, τρία ξενοδοχεία στο κέντρο των Χανίων μπορούν να συνασπιστούν και να παράγουν την ενέργειά τους εντός της περιφέρειας Κρήτης. Άρα είναι ένα σχέδιο το οποίο λέει ότι επιτρέπεται ο συμψηφισμός ουσιαστικά της κατανάλωσης με την παραγωγή ενέργειας. Αυτή είναι η κεντρική του ιδέα. Και η δυνατότητα φυσικά να πουλιέται το πλεώνασμα ή έχει και χώρο και για ανθρώπους που θέλουν να παράγουν μόνο και να πουλάνε. Όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα στους καταναλωτές, ενώ τόνισε πως στόχος είναι να υπάρξει διάχυση της παραγωγής, να είναι αποκεντρωμένη, να είναι τοπική, με ισχυρά κριτήρια τοπικότητας. Έχουν αυτόματα αδειοδότηση, δεν περνάνε όλη τη γραφειοκρατία, περνάνε η παραγωγή ΑΠΕ. Έχουν πρόσβαση στο δίκτυο διασύνδεσης και δεν πληρώνουν το δίκτυο το οποίο χρησιμοποιούν, και μια σειρά από ενεργειακά κίνητρα τα οποία είναι σημαντικά. Συνεπώς, το δεύτερο σκέλος είναι η ύπαρξη επαρκούς χρηματοδότησης, εργαλείων δηλαδή, τα οποία τα συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ταμεία στην Ελλάδα που είναι εξειδικευμένα σε κοινωνική οικονομία. Επίσης αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα του προγράμματος «Εξοικονομώ κατοίκον 2». Έχουμε 30.000 νοικοκυριά, τα οποία είναι το σύνολο των αυτών που πήραν το μαγικό χαρτάκι, σύν άλλα τόσα που είναι επιλαχόντες, που δεσμευόμαστε ότι είναι τακτοποιημένοι, ότι θα καλυφθούν όλοι στο σύνολό τους, και άλλα 12.000 που είναι στο σύστημα δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία και καλούνται από εμάς να την ολοκληρώσουν, καλύπτονται πλήρως από το διπλασιασμό των πόρων που έχουμε κάνει. Την εκδήλωση προλόγησαν ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ, Αντώνης Ροκάκης, και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Κρήτης, Σπύρος Σοφιανός. Στη μεγάλη πρόκληση που ονομάζεται προστασία του περιβάλλοντος, δεν γίνεται παρά να είμαστε συμμέτοχοι, ενεργοί πάντα και πανέτοιμοι. Οι ενεργειακές κοινότητες, στηριζόμενες σε τρεις βασικούς πυλώνες, τη συμμετοχή των πολιτών, των φορέων και των επιχειρήσεων, την ανάδειξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και αυτονομίας και τελευταίο την ενίσχυση των συμπράξεων, αποτελούν και όχι αδίκως ένα βασικό σκαλοπάτι εξέλιξης και προόδου σε περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο.